Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και ελάτε τώρα να σας ταξιδέψουμε, να σας πάμε στους δρόμους του κρασιού, να σας πάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο μας καλεί την Κυριακή, την ερχόμενη Κυριακή, 12 Νοεμβρίου, τα 23 ηνοποιεία των δρόμων του κρασιού της Κρήτης, που συμμετέχουν μαζί με εκατοντάδες άλλα ηνοποιεία της Ευρώπης, την Παγκόσμια ημέρα ηνοτουρισμού. Και τι ωραία που μου φαντάζει όλο αυτό, κύριε Διγενάκη, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Ως μέλος του δικτύου ηνοποιών, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την δυνατότητα που μας δίνεται να αναδείξουμε μια τέτοια ημέρα. Δική μας χαρά. Να είστε καλά. Η Παγκόσμια ημέρα ηνοτουρισμού είναι η πρώην Ευρωπαϊκή ημέρα ηνοτουρισμού που εξελίχθηκε σε παγκόσμια. Είναι ουσιαστικά το άνοιγμα των ηνοποιείων προς το κοινό, όπου μέσα από αυτή τη δράση μπορούν να επικοινωνήσουν τα κρασιά τους, να επικοινωνήσουν τη δουλειά τους, να φέρουν τον κόσμο στη διαδικασία της παραγωγής κρασιού, να γίνουν οι άνθρωποι μέρος αυτής της λειτουργίας, να έρθουν σε επαφή με τη φύση. Όλα κατατείνουν στο ότι αυτή η δράση ουσιαστικά είναι μια γιορτή. Και ως τέτοια την αντιλαμβανόμαστε. Το σύνθημα είναι ανοιχτές πόρτες. Βέβαια. Αυτό βέβαια. Το σημείο αναφοράς, έτσι. Επίσημα, γιατί οι πόρτες των οποίων δεν κλείνουν ποτέ. Σωστά. Το κάθε ηνοποιείο έχει τη δική του πρόταση σε σχέση με τον τρόπο που θα παρουσιάσει τα κρασιά του. Μάλιστα, πάρα πολλές είναι και πολύ ενδιαφέρουσες και ευρηματικές και φάνταστες οι δράσεις που γίνονται, γιατί γίνονται παράλληλες δράσεις. Είτε έχουν αμιγώς σχέση με το ηνικό αντικείμενο, δηλαδή τη γευσιγνωσία, που μέσα στην γευσιγνωσία υπάρχει και μία ειδική κατηγορία γευσιγνωσίας, η κάθετη γευσιγνωσία, όπου συγκριτικά δοκιμάζονται διάφορες διαφορετικές σοδιές σε κάποιο κρασί, είτε κάποιες άλλες παράλληλες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο, αλλά έχουν ένα ευρύτερο χαρακτήρα. Μουσική, χορό. Πάντως είναι μια διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί την ερχόμενη Κυριακή, η οποία δεν απευθύνεται μόνο σε όσους γνωρίζουν τι σημαίνει κρασί. Είναι ακόμα και για όλες και όλους εμάς που ενδεχομένως να μην γνωρίζουμε τη διαδικασία της παραγωγής, να μην γνωρίζουμε ποια είναι ακριβώς όλη η δουλειά που γίνεται σε ένα ηνοποιείο. Είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν για να μάθουμε, για να μην θεωρεί ο κόσμος ότι είναι κάτι το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά στους γνώστες και στους γνώστες του αντικειμένου, έτσι, και στους μοιημένους, ναι. Κατά την προσωπική μου άποψη, αυτοί που δεν γνωρίζουν από κρασί, υποτίθεται για αδαεί σε εισαγωγικά, είναι οι καλύτεροι κριτές, γιατί λειτουργούμε το συνέστημα, λειτουργούμε το ένστικτο. Οπότε η προσέγγιση που έχουν στο κρασί είναι πολύ πιο ελεύθερη και είναι και πολύ πιο αφιλτράριστη. Οπότε ίσως από εκείνο το κοινό έχουμε περισσότερα να μάθουμε εγγενώς. Τα ανοιχτά ηνοποιεία, η Παγκόσμια Μέρα Ηνοτουρισμού είναι για όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο για να δοκιμάσουμε τα κρασιά, είναι για να δούμε γενικότερα το πώς λειτουργεί ένα ηνοποιείο, τις δυσκολίες του. Υπάρχουν δυσκολίες, τα ηνοποιεία δεν είναι εύκολες επιχειρήσεις. Πίσω από ένα κρασί κρύβονται πολλές παράμετροι και δυσκολίες και αντικσότητες. Ποιες είναι οι δυσκολίες, γιατί ακούγοντας κανείς τη λέξη ηνοποιείο, είναι κάτι που του φαντάζεσαι, του κεντρίζει πολύ το ενδιαφέρον, ακούγεται πολύ λαμπερό, αλλά οι πρακτικές δεν είναι όμως. Δεν πάντα. Είναι. Υπάρχουν και πρακτικές δυσκολίες. Ποιες είναι? Είναι λαμπερό όταν φτάσουμε στο τελικό προϊόν. Από εκεί και πίσω, ουσιαστικά, από το κρασί μέχρι τον αμπελώνα, υπάρχει ένας δρόμος μακρύς και δύσκολος, ο οποίος πολλές φορές έχει αντικσότητες, έχει στοιχεία τα οποία επεμβαίνουν και είναι αστάθμητα. Παραδείγματος χάρη, φέτος είχαμε έναν τρίγο δύσκολο. Ήταν μια δύσκολη χρονιά, διότι είχαμε πτώση παραγωγής, είχαμε ασθένειες. Όλα αυτά βέβαια είναι θέμα καιρικών συνθήκων και κάποια διαχείριση ουσιαστικά του και ειδοποιού. Και αστάθμητος παράγοντας. Βέβαια. Πάντως έχω την αίσθηση ότι το κρασί και το κριτικό κρασί έχει κερδίσει πολύ έδαφος και στις διεθνείς αγορές, είναι έτσι? Ναι, βέβαια. Αρχίζει σιγά σιγά το κριτικό κρασί και αποκτάει αυτό που του έλειπε, την υπεραξία.
Δηλαδή, αρχίζει και ξεφεύγει από τα στενά εινικά και οικονομοτεχνικά του όρια και αρχίζει και δημιουργεί άλλους, μια διαφορετική παρουσία, η οποία φυσικά σε αυτήν συντρέχουν και, άλλες, και άλλοι παράγοντες, όπως η θέση του στην παγκόσμια αγορά, η σημαντική άνοδος της ποιότητας, η επιστημονικότερη καλλιέργεια, η ενασχόληση της νέας γενιάς με τον Αμπελώνα, η παιδεία, η εινική παιδεία του καταναλωτή, όπου ουσιαστικά είναι μέρος της συνολικότερης παιδείας της κοινωνίας που ανεβαίνει ως αισθητική, ως πρόταση και αναζητά καλύτερα κρασιά. Είναι και ως απέτηση για το τι φυσικά θέλει ο άλλος να αναγευτεί και να απολαύσει, γιατί πλέον έχει γίνει η απόλαυση το κρασί, δεν είναι μόνο... Το κρασί είναι απόλαυση. Είναι απόλαυση. Και θα πρέπει να έχουμε και μια στάση έτσι κριτική απέναντι στο κρασί, γιατί βοηθάει και εμάς στο να δημιουργήσουμε καλύτερα κρασιά, στο να μπορούμε να πάρουμε από τον Αμπελώνα, από την πρώτη ύλη που είναι το σημαντικότερο πράγμα στην παραγωγή ενός κρασιού, να πάρουμε όσο γίνεται περισσότερα στοιχεία. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να φτιάχνουμε τυπικά κρασιά, κρασιά τα οποία αναδεικνύουν το τερουάρ, την εντοπιότητα, και στοιχεία, κρασιά τα οποία θα έχουν τέτοια στοιχεία τυπικά που θα αυτοσυστήνονται. Επίσης, κάτι άλλο που ήθελα να πω είναι ότι για εκείνη τη μέρα είναι μια, όπως είπαμε, μια γιορτή που είναι μια εξόρμηση. Θα είναι και καλός ο καιρός, οπότε βοηθάει. Μην το φοβηθείτε, βοηθάει να έρθετε. Όσο λέτε βέβαια για εκείνη τη μέρα, και συγγνώμη σας διακόπτω, αν βάλετε έτσι μια μικρή ανοτελεία, εμείς βλέπουμε και το σχετικό site, όπου ο κόσμος που μας παρακολουθεί μπορεί να μπει και να πάρει πληροφορίες για το πρόγραμμα, για τα εινοπία που συμμετέχουν, για το πώς μπορεί να προγραμματίσει κάποια επίσκεψη. Και συγγνώμη σας διάκοψα, το έκανα. Ναι, φυσικά. Απλά φυσικά. Για να... Είναι γενικά ελεύθερη επίσκεψη. Εντάξει, ίσως μια προηγούμενη επικοινωνία με το εινοπείο να βοηθήσει. Γενικότερα. Να πάει ο κόσμος, να δοκιμάσει κρασιά, να συζητήσει. Εμπειρία, βέβαια. Να συζητήσει με τους συνοποιούς για τα κρασιά. Ο καταναλωτής είναι μέρος της αμπελοεινικής διαδικασίας, γιατί είναι ο τελευταίος κριτής. Είναι ίσως από τους σοβαρότερους κρίκους της αλυσίδας. Τα κρασιά πρέπει να πίνονται. Άρα λοιπόν, αυτός που τα πίνει είναι πολύ σημαντικός. Κύριε Διγεννάκη, η Παγκόσμια Μέρα Εινοτουρισμού. Αλλά ο εινοτουρισμός τελικά τι είναι? Είναι οι αμπελώνες, είναι τα εινοποιεία, είναι το τοπίο, είναι η γεύση, είναι όλα μαζί? Τι είναι ο εινοτουρισμός? Είναι τα πάντα. Είναι ό,τι συνθέτει τον τουρισμό υπαίθρο. Δηλαδή, αυτό που μπορεί κάποιος να βιώσει πηγαίνοντας σε ένα εινοποιείο μαζί με τα παράπλευρα στοιχεία και τα στοιχεία που πλαισιώνουν εινοπείο. Πιθανόν κάποια σημεία της ευρύτερης τοποθεσίας που είναι άξια επίσκεψης, το αυτό καθ' αυτό εινοπείο, ο Αμπελώνας, όλη αυτή είναι μια διαδικασία. Είναι ο κύκλος μιας ζωής. Οπότε τίποτα δεν είναι... Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Είχα πάει σε μια προεκλογική ομιλία του κυρίου Καλοκαιρινού, του νεοδημάρχου Ηρακλείου, και είχε κάνει μια αναφορά της που είχε προκαλέσει αίσθηση. Είχε πει λοιπόν ο κύριος Καλοκαιρινός ότι όταν βρίσκομαι στην ενδοχώρα του Δήμου Ηρακλείου, στα χωριά που έχουν αμπελώνες, μου θυμίζει την Τοσκάνη της Ιταλίας. Πόσο και τι λέει να μην γίνουμε κι εμείς Τοσκάνη, εννοεί σαν brand name, έτσι να αποκτήσουμε και σαν. Γιατί η Τοσκάνη έχει συνδυαστεί με τον αμπελώνα και το κρασί. Πόσο κοντά ή μακριά είμαστε από αυτό? Υποθέτω θα εννοούσε ότι θα έπρεπε να θυμίζει την Τοσκάνη. Οπότε. Αν είμαστε κοντά ή μακριά, η Τοσκάνη δεν είναι μόνο μια αμπελουρική ζώνη. Είναι μια ζώνη η οποία έχει μια γενικότερη υπεραξία και είναι προορισμός. Για να γίνει ένας αμπελουρικός προορισμός, να επιδιωχθεί ως στόχος, να τον επισκεφθεί κάποιος, πρέπει να έχει πολλά στοιχεία. Όχι μόνο τον αμπελώνα, όχι μόνο τα εινοπεία, θα πρέπει να υπάρχει ένα πολιτιστικό περιβάλλον από πίσω, θα πρέπει να υπάρχουν πολλά τα οποία θα συνθέσουν κάτι ολοκληρωμένο για να το επισκεφτεί. Αλλά χρειάζεται δουλειά στο κομμάτι. Χρειάζεται και χρειάζεται και βοήθεια και από πολλούς φορείς, έτσι. Προφανώς και αυτοδιοίκηση και κράτος. Είναι και... αυτονόητο. Όπως είναι αυτονόητο ότι δεν υπάρχει κιόλας.
Από προηγούμενες τέτοιες δράσεις που είχαν γίνει, έχετε διαπιστώσει ότι ο κόσμος έρχεται και ρωτάει, όχι μόνο ως ενδιαφέρον και αγάπη μπορεί να έχει στο προϊόν, αλλά και ως ενδιαφέρον να ασχοληθεί επαγγελματικά πλέον με το κομμάτι της συνοπίας? Ναι, αρκετός κόσμος. Καταρχήν, όταν ανεβαίνει το επίπεδο, η ηνική παιδεία του κόσμου, προφανώς και ο τρόπος που απευθύνεται κανείς στο κρασί και που το προσεγγίζει έχει ένα ενδιαφέρον και έχει και ένα βάθος. Είναι πιο διεισδυτικός. Οι ερωτήσεις που μας κάνουν είναι εξαιρετικές. Δείχνουν ότι πριν πάνε σε έναν οποίο έχουν ασχοληθεί, έχουν δοκιμάσει κρασιά. Γενικά ο κόσμος δοκιμάζει κρασιά. Υπάρχει διάθεση του κόσμου να ασχοληθεί, ειδικά η νέα γενιά. Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα. Είναι ένα επάγγελμα που έχει πάρα πολλά στοιχεία, τα οποία από μόνο τους είναι μια δουλειά. Και σε θέλει εκεί, είναι εξαιρετικά απαιτητικό. Πρέπει να αφιερώσεις ουσιαστικά, έτσι, να αφιερωθείς πλήρως. Τη ζωή σου, ναι. Και με μεγάλο ρίσκο. Και όχι πάντα με την κατάλληλη ανταποδοτικότητα. Ναι. Χαίρομαι όμως, γιατί βλέπω αυτό που λέτε, ότι και το βλέπουμε και στο περιβάλλον μας αυτό και στον κόσμο που συνομιλούμε και στις παρέες που είμαστε και σε ένα τραπέζι που θα καθίσουμε, ότι ο κόσμος πλέον τον ενδιαφέρει να έχει την ποιότητα να συνοδεύει το φαγητό. Τόσο απαιτητικοί είμαστε ως λαός σε αυτό που λέγεται φαγητό, άλλο τόσο απαιτητικοί γινόμαστε πλέον και σε αυτό που λέγεται κρασί. Αυτό είναι μια κατάκτηση. Κατάκτηση, δηλαδή, ναι. Το γεγονός ότι ο άνθρωπος που θέλει να απολαύσει ένα ποτήρι κρασί θέλει να έχει όλα εκείνα τα στοιχεία της απόλαυσης που συντρέχουν στο να πρέπει το κρασί να είναι καλό, όχι μόνο τεχνικά, όχι μόνο με αυτή την τυπική του διάσταση, αλλά να είναι ένα κρασί το οποίο να έχει ενδιαφέρον, να έχει ταυτότητα. Ένα κρασί με ταυτότητα δίνει και το στίγμα του ηνοποιού. Άρα δίνει και το στίγμα του τόπου. Και είναι μια συνολική εμπειρία. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι πλέον το στίχημα δίνεται και στο εξωτερικό κομμάτι και στο μπουκάλι. Στα πάντα, βέβαια. Έχω δει μπουκάλια κρασιού τα οποία είναι πραγματικό κόσμημα. Εξαιρετική ομορφιά. Μετά από όλα αυτά, τελικά μένει το συνέστημα. Αυτό που ουσιαστικά σε δένει και σου δημιουργεί μνήμες. Ναι. Και αυτό λέμε ότι μου άρεσε αυτό το κρασί αυτή τη σοδειά για αυτού του λόγου. Ωραία. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και μας βάλατε στον κόσμο του τα όσα θα γίνουν τέλος πάντων την Κυριακή. Ελπίζουμε να μπορούσαμε να είμαστε και εμείς εκεί. Να πούμε ότι είναι από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Ακριβώς. Ναι. Και όποιος ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκεφτεί και πάνω από ένα εινοποιείο, έτσι. Δηλαδή, όσα αν το προγραμματίσει. Όσα προλάβει. Mm-hmm. 23 εινοποιεία είναι τα οποία επίσημα έχουν τις πόρτες ανοιχτές. Επίσης, υπάρχει μια δράση φέτος όπου μπορεί κάποιος να πάρει το κρασί του και να πάει σε ένα από τα συνεργαζόμενα εστιατόρια και να το συνδυάσει με φαγητό και να μπορεί να το σερβιριστεί δωρεάν, να απολαύσει την υπηρεσία δείχνοντας το αντίτιμο της αγοράς και φυσικά να μην το πληρώσει, αρκεί να το συνδυάσει με ένα φαγητό της αρεσκίας του. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία λοιπόν και σε αυτή τη δράση. Ευχαριστούμε και σας περιμένουμε. Θα είναι και εξαιρετικός ο καιρός λογικά και θα βοηθήσει πολύ σε αυτή τη δράση. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη πρόταση που έχει κανείς για την Κυριακή. Έτσι νομίζω και εγώ. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.